Vapor Witch. Μια σειρά μαγευτική. Ωραία. Απαράμιλη. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Vape Nova aka Liquid Lab, την οποία μας έστειλε αυτά τα υπέροχα υγρά για να τα δοκιμάσουμε. Η σειρά αποτελείται από 5 υγρά, είναι βασισμένη σε spooky cider, σε spooky Halloween και τα σχετικά, θα μπορούσα να πω. Βλέπετε και από την εικόνα το οποίο δείχνει ένα τρομακτικό σπίτι, νυχτερίδες, τον Batman και όλα τα υγρά και τα οποία έχουμε εδώ. Έχουμε 5 εντελώς διαφορετικά υγρά μεταξύ τους, από την άποψη ότι έχουμε συνδυάσει μία γκάμα υγρών που μπορούν να καλύψουν τους περισσότερους ατμιστές. Δηλαδή έχουμε το φρουτένιο, έχουμε το μπισκότο, έχουμε τα αμούρα μας, έχουμε το παγωμένο και έχουμε και το ημικαπνικό. Τι άλλο θέλεις? Και πάμε να δούμε το πρώτο υγράκι της σειράς, είναι αυτό εδώ. Είναι το Wolf Blood. Το Wolf Blood λοιπόν είναι ένα μπισκοτάκι, ένα πάρα πολύ ωραίο μπισκοτάκι με φυσικό βούτυρο. Αυτό είναι το αρχικό πράγμα που με το που το ατμίζω μου έρχεται στο μυαλό. Όχι, βασικά αυτό γεύομαι. Μπισκότο με φυσικό βούτυρο. Έχει βέβαια μέσα και κρέμα βανίλιας, βανίλια μαγαδασκάρης. Έχει ένα υπόβαθρο από μαύρα καπνά. Ήταν πολύ στο βάθος, το ψάξα, το βρήκα όμως. Αλλά έχουμε κυρίως μπισκότο με ωραίο γλυκό φυστικό βούτυρο, βασικά λίγο πιο κρεμώδης, έρχεται μαζί με την κρέμα βανίλιας και σου κάνει μια κρεμώδης αίσθηση και γλυκάδα, γι' αυτό παίζει να είναι μέσα οι βανίλιες για να δώσουν όλη αυτή τη γλυκάδα. Αλλά το σημαντικό για μένα που έδωσε το μπαμ σε όλο το υγρό είναι αυτή η οξύτητα που βγάζει στα φύλλα. Χωρίς τη σταφίδα αυτό το υγρό δεν θα ήταν τόσο δυνατό, δεν θα ήταν τόσο ωραίο. Έρχεται και μου δίνει, μου συμπληρώνει βασικά όλη αυτή την ωραία αίσθηση, την κρεμώδη, την μπισκοτένια και κάνει μπαμ με τη σταφίδα. Πάρα πολύ ωραίο και πάμε να δούμε το δεύτερο, το οποίο είναι το Hocus Pocus, Focus Pocus, εδώ το βρήκαμε, το οποίο όμως προσέξτε να δείτε. Κάθε φορά επειδή ξέρω ότι αυτό τα φτιάχνει ένας αγαπητός φίλος, Πυθαγόρα νομίζω τον λένε, ο οποίος έχει μια φωτογραφία μου εκεί στο εργαστήριο. Με το που βλέπει τη φωτογραφία, βλέπει κατευθείαν και εμπνέεται τι θα φτιάξει. Με το που με βλέπει λέει μούρα. Με το που μούρα του βγάζω κατευθείαν. Λέει αυτό το υγρό το εμπνεύστηκα ας πούμε από η μούρα, σου λέει. Μούρα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Και για να το συμπληρώσει και να το τεντώσει όλο αυτό, ας πούμε, μας λέει μέσα ότι έχει και μια υποψία λεμονιού, έτσι, και καστανή ζάχαρη. Λοιπόν, εγώ ό,τι και να πω για τα μούρα δεν θα είναι αντικειμενικό, δεν μπορώ να ατμίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι το υγρό δεν είναι καλό, το υγρό σπέρνει. Έχουμε συνδυασμό από μούρα, έχουμε φραουλίτσα, έχουμε λεμόνι, έχουμε καστανή ζάχαρη. Βασικά δεν είναι μια πινελιά και δώσε από λεμόνι, το λεμόνι κάνει καλά αισθητή την παρουσία του μέσα. Έχουμε λοιπόν την οξύτητα των μούρων μαζί με την οξύτητα του λεμονιού να φτάνουν αρκετά ψηλά, δηλαδή το κάνουν ένα... Όχι, δεν το κάνουν ένα όξινο υγρό. Του δίνουν τόσο μια πάρα πολύ όμορφη οξύτητα. Η φραουλίτσα μέσα του περνάει μια γλυκάδα μαζί με την καστανή ζάχαρη. Την καστανή ζάχαρη, να σου πούνε αλήθεια, εγώ δεν την πολύ κατάλαβα μέσα σε όλο αυτό το μίξ, γιατί με μπερδεύουν τα μούρα. Δεν τα μπορώ τα μούρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή που κάνουν με τα μούρα. Δεν βάζουν ένα μούρα μέσα, ας πούμε. Βάζουν και μπλε και μαύρα και κόκκινα και πράσινα. Ό,τι μούρο μπορούν να βρουν. Δηλαδή βγαίνουν έξω στην αυλή και παίρνουν τα μούρα και τα βάζουν μέσα στο μπουκάλι. Δεν εξηγείται διαφορετικά, ας πούμε. Αλλά μου υπερκαλύπτει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Αυτό. Είναι καλό υγρό, δηλαδή θα μπορούσα να ήμουν πιο αντικειμενικός εδώ, ας πούμε, στην ετικέτα την οποία είναι με τους κατακόκκινους ουρανούς, το οποίο μου θυμίζει Winchester. Κατευθείαν, αν θυμάστε εκείνο το πρώτο επεισόδιο των Winchester, που είχαν δει το πρώτο τους φάντασμα που πηγαίνανε σε ένα τέτοιο σπίτι, από εκεί πρέπει να το. Δηλαδή θα ήμουν πιο αντικειμενικός. Πραγματικά, τα μούρα, όχι, είναι ωραίο υγρό, δεν μπορώ να πω, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν μπορώ να το ατμίσω, δεν γίνει πολύ μούρο. Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το στείλαν, που εμπιστευτήκαν την πραγματική μου άποψη, αλλά πάω στο επόμενο υγρό. Και το επόμενο υγρό είναι το Dark Spell. Dark Spell, εδώ οι ουρανοί γίνανε λίγο πιο γλυκοί, γίνανε κόκκινοι της φωτιάς, έτσι. Και πάμε να δούμε γιατί γίνανε κόκκινοι της φωτιάς. Γιατί εδώ, γι' αυτό είναι πορτοκαλί, έχει ροδάκινο μέσα. Είδες marketing κατευθείαν, στο πήγε εδώ, κόκκινο ροδάκινο, κόκκινο κίτρινο, ας πούμε το ροδακινάκι. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ζουμερό γλυκό ροδακινάκι σε συνδυασμό με τον ανανά. Δηλαδή ο ανανάς βρίσκεται από δίπλα. Είναι εδώ το ροδάκινο και ο ανανάς έρχεται από κάτω και αγκαλιάζει σε τέτοια φάση. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ζουμερό γλυκό ροδάκινο, γιατί από τη φύση του είναι ένα γλυκό φρούτο.
Και έχουμε, λέει, και μια δόση από μαύρο ρούμι. Φαντάζομαι ότι το ρούμι μέσα το αναφέρει απλά για να το αναφέρει και λειτουργεί ως καταλύτης για να δώσει μια πιο spicy γεύση, μάλλον να δώσει ένα μπουστάρισμα στις γεύσεις, κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ αυτό που νιώθω βασικά είναι ροδάκινο και ανανάς. Φαντάζομαι θα έχει και κάποια άλλα συστατικά μέσα. Δεν θα τα πει σε μένα, ούτε σε εσάς, αλλά η βασική συνταγή αυτό σου λέει. Ροδάκινο, ανανά και μαύρο ρούμι, ας πούμε. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλει βατ. Δηλαδή με το που το δοκίμασα σε πάνω από 50 βατ. Εντάξει, πραγματικά πλημμύρισαν τα πάντα από γλυκάδα, μια γλυκιά έντονη γεύση ροδάκινου μαζί με ανανά. Δεν το ξεχνάμε τον ανανά, είναι παντρεμένα, είναι μαζί ρε παιδί μου, αλλά το ροδάκινο υπερέχει. Γι' αυτό το λόγο πάμε να δούμε και το τέταρτο το υγρό, το οποίο είναι το Witch Hunter. Το Witch Hunter λοιπόν εδώ είναι ένα ημικαπνικό, του έδωσα λίγο παραπάνω βάση, το κοίταξα λίγο περισσότερο γιατί ήταν νύχτα και είχε και πράσινα γράμματα, οπότε μπορούσα να το διαβάσω λίγο καλύτερα και έτσι το κοίταζα καλά, ας πούμε. Έχουν πέσει λίγο και οι εντάσεις στα χρώματα εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα πούμε ότι έχει και μέσα το μπουκαλάκι. Το μπουκαλάκι μέσα θα πούμε ότι έχει ξανθά καπνά. Η βάση του είναι αυτή, τα ξανθά καπνά, ας πούμε. Τα οποία έχουμε κρέμα βανίλιας. Ευτυχώς η φρεσκοτριμένη καρύδα που έχει μέσα βρίσκεται. Την ακούς ρε παιδί μου, αλλά είναι απαλή. Είναι πίσω, ας πούμε, παρέα μαζί με το αχλάδι. Έχουμε μέσα χλάδι και καρύδα. Βασικά με το που κάνεις την τσούρα σου κατευθείαν νιώθεις ότι λες όπ, εδώ υπάρχει αχλάδι. Όχι υποψία, υπάρχει αχλάδι, αλλά είναι απαλό. Απαλό και κάτι άλλο. Λες από και καρύδα. Καρύδα είναι μαζί, δηλαδή έρχεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά έχουμε και την καπνική βάση. Έτσι. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι το καπνικό είναι μπροστά, δεν είναι τέρμα μπροστά, δηλαδή ατμίζεις καπνικό. Όχι, είναι ένα υγρό από τα συνηθές ημικαπνικά, γι' αυτό λέγεται ημικαπνικό, γιατί έχει συντροφεύεται από άλλα υλικά μαζί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το αχλάδι και την φρεσκοτριμμένη καρύδα και έρχεται να μας δώσει και την ωραία ελαφρά κρεμμώδη αίσθηση από τη βανίλια, η οποία δεν ακούς τόσο πολύ τη βανίλια, αλλά την κρέμα της, την κρεμμώδη αίσθηση, γι' αυτό μόνο πρέπει να χτυπάει τα χλάδι έτσι, γιατί από την κρεμμώδη αίσθηση του κάνει παπ και βγαίνει εκεί, αλλά υπάρχει το καπνικό. Μου άρεσε πάρα πολύ, να πω ότι έχω κάνει ήδη όλο το μπουκαλάκι, ένα μου στείλανε, το λέω ένα μόνο. Όχι, είναι ωραίο, είναι πραγματικά όμορφο, είναι, εννοείται το από τη συγκεκριμένη σειρά το αγαπημένο μου, είναι ημικαπνικό. Νιώθεις το καπνικό, είναι αρκετά ωραίο. Δεν περίμενα να φτάσω στην παρουσίαση. Τα έχω καμιά δεκαετία μέρες στα χέρια μου για να το ατμίσω, αλλά το έχω κάνει πριν. Και για τελευταίο, γιατί μετά τα μούρα ξέρουν πάντα, δηλαδή εκεί που έχουν τη φωτογραφία μου από κάτω γράφει Frozen. Τι θα στείλουμε στο γουδέλι? Παγωμένο! Ποιο θα ακούσουμε αντικειμενική άποψη για ένα παγωμένο υγρό από το γουδέλι? Μα συγγνώμη, G-Vapes. Το G-Vapes. Και τι θα κάνουμε για να τον ευχαριστήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τι θα κάνουμε για να τον φτάσουμε στο πικ του, να πάει εκεί πάνω? Θα του κάνουμε ένα παγωμένο με μούρα. Πρέπει εγώ θα το σχολιάσω όλο αυτό. Κι όμως το δοκίμασα. Λέω όχι, εγώ θα το δοκιμάσω. Έβγαλα τον τρίπερ μου, έβγαλα το μηχανικό μου, πήρα το Mammoth Creation, έβαλα πάνω τον, δεν θυμάμαι ποιον είχα βάλει, ένα μαύρο. Μαύρο ατμοποιητή, μαύρο το καναλό, μάτσι. Και στάζω 4 σταγόνες ακριβώς. Λέω μη κάνεις μαλάκες, μη βάλεις παραπάνω, δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Αυτό που μου άρεσε, γιατί έχουμε, είναι ένα δροσερό ρε παιδί μου, έτσι γκουρμεδένιο, γκουρμερδιάρικο, φρουτένιο κοκτέιλ, το οποίο έχουμε μαύρα μούρα, πράσινα μούρα, έχουμε σταφύλι, σιγά μην δεν έλειπε το σταφύλι ας πούμε από τα μούρα, έχουμε μάγκο το οποίο το ακούς. Ναι, κατάφερε υλικό και βγήκε λίγο πιο πάνω από τα μούρα ρε παιδί μου, να πει τσούπ είμαι κι εγώ εδώ. Και εκεί που ήταν frozen είπαν να δώσουν και μια πινελιά από μέντα. Λοιπόν, όλο αυτό το παγωμένο με το που το ατμίζεις, εμένα μου βγάλε κάτι λίγο, ας το πούμε, πικάντικο, όχι πικάντικο, δεν ξέρω πώς θα το πω. Πικάντικο θα το πω και πάρτε το όπως θέλετε εσείς, που ακουγόταν και λίγο το μάγκο, δηλαδή λες, για κάτσε μέσα από τα μούρα κάτι αναδύεται, είχε και λίγο μάγκο μέσα, ας πούμε. Γενικά είναι ένα φρουτένιο, ένα μουρένιο κοκτέιλ, το οποίο έχει και μάγκο μέσα. Όχι, ήταν αρκετά ωραίο, ήθελε βάτ.
Γιατί πώς θα νιώσεις άλλωστε το παγωμένο, να σου σκάσει μπάμε και έτσι. Όχι, το έκανα περίπου στα, δεν ξέρω πόσα βατ ήμουν, μηχανικό ήμουνα. Οπότε το έκανα σε αρκετά βατ, το δοκίμασα και για να είμαι σίγουρος, γιατί δεν το άντεξα, με πνίξα από την άποψη του frozen, του παγωμένου και όλο αυτό. Το έβαλα και στον αγαπημένο μου χανταλάκο για να το δοκιμάσω, περίπου στα 35 βατάκια. Το δοκίμασα και εκεί, ακριβώς το ίδιο ψκάσιμο πήρα, δεν το συζητάμε. Η ένταση του δεν πέφτει καθόλου παρόλο που πέσανε τα βάτ. Είναι ένα πλούσιο υγρό, ζουμερό, όχι ζουμερό, πώς λέγεται, ατμίζεις και πλημμυρίζει ας πούμε. Αλλά θα πρέπει να κόψω την καλημέρα σε κάποιους ανθρώπους. Όχι για το υγρό, το υγρό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά που μου είπαν ότι αυτό το υγρό λέει είναι για σένα, θα το απολαύσεις. Όχι, το απόλαυσα, αλλά δεν το απόλαυσα από την άποψη. Ότι αν θα συνεχίσω να μιλάω θα πρέπει να πληρώσω κιόλας. Αν δεν θα πληρώσω, είναι Vaporwitch κυρίες και κύριοι, είναι αυτή εδώ η σειρά. Και είναι αυτή εδώ σειρά, G-Vapes Goes Here, γιατί μετά από αυτά που θα ακούσει η Vape Nova, G-Vapes Goes Here, δεν θα υπάρχει άλλο εδώ. See you next time, like, subscribe, share, κάντε, subscribe, κάντε, καμπανάκι μην πατήσετε, δεν θα έρθουν άλλες ειδοποιήσεις μετά από αυτό εδώ το βίντεο. Μπορείτε όμως να μπαίνετε τακτικά στο κανάλι μου και να θυμάστε και να λέτε που είναι εκείνο το πεδίο G-Vapes. Αυτά, see you next time, γεια σας.